Ελένη Βαλαβάνη, το ξένο αυγό. Είναι νύχτα. Στο φεγγαρόφωτο γυάλιζε μια καλοχτισμένη, ολοστρόγγυλη φωλιά πάνω στο γερό κλαρί ενός καταπράσινου πεύκου. Όλα τα πουλιά και τα δέντρα κοιμούνται μέσα στο δάσος. Οι δύο κοκκινοπί τρυποφράχτες κοιμούνται και αυτοί βαθιά τούτη τη νύχτα μέσα στην καινούρια φωλιά τους και δεν μπορούν να ακούσουν τίποτα μα τίποτα. Είχαν αποκοιμηθεί απάνω στα 5 νεογέννητα αυγουλάκια τους. Μόνο το φεγγάρι είδε. Είδε τον κούκο, το μαυριδερό πουλί με τις σταχτιές γραμμές, να κρατάει στο μαύρο του ράμφος ένα αυγό. Ένα κιτρινοπράσινο αυγό με σταχτιές βούλες. Το φεγγάρι είδε. Είδε τον κούκο να πηγαίνει με γρήγορο πέταγμα και να το αφήνει μέσα στη φωλιά που κοιμούνται οι δύο μικροί τρυποφράχτες. Και όταν βγήκε ο ήλιος την άλλη μέρα το πρωί, οι δύο τρυποφράχτες άνοιξαν τα ματάκια τους με μεγάλη έκπληξη και ο ένας κοίταζε τον άλλο, σηκώνοντας ψηλά και κουνώντας γρήγορα τις στρογγυλές ουρίτσες τους πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Ανοιγόκλεισαν πολλές φορές τα κοντά τους ράμφη και ρωτούσαν «Ποιος, ποιος, ποιος?». Το καταπράσινο πεύκο άκουσε τη φασαρία και τίναξε δυνατά τις βελόνες του. «Ο κούκος, ο κούκος, ο κούκος», φώναξε δυνατά τρεις φορές. «Πότε, πότε, πότε?», ρώτησαν πάλι και τα δύο πουλιά μαζί. «Τη νύχτα», είπε το πεύκο. «Μου το είπε το φεγγάρι». Τότε τα δύο πουλιά κοίταξαν ακόμα μία φορά το ξένο αυγό και αφού κοιτάχτηκαν μέσα στα μάτια, σαν να συμφώνησαν, το αγκάλιασαν με τα φτερά τους και το ανακάτεψαν με τα άλλα 5 ασπρουδερά αυγουλάκια τους. «Τι 5, τι 6», είπε η τρυποφράχτησα. «Χώρο έχουμε, θα το κλωσίσω μαζί με τα δικά μας». «Θα γίνει παιδί μας», είπε ο τρυποφράχτης και άνοιξε τα φτερά του με χαρά και έφυγε να φροντίσει για φαγητό. Τη 13η ημέρα 6 μικρά μικρούτσια πουλάκια βγήκαν από 6 αυγά. 1, 2, 3, 4, 5 τα δικά μας, μέτρησε η μαμά. 6 θέλεις να πεις», τη διόρθωσε ο μπαμπάς. 6 δικά μας παιδάκια. «Και το κουκάκι, και το κουκάκι?», ρώτησε ανήσυχο το πεύκο και κούνησε δυνατά τις βελόνες του. «Δικό μας και το κουκάκι», είπαν τρυφερά οι δύο τρυποφράχτες και άρχισαν να τραγουδάνε χαρούμενα. Σε 3 εβδομάδες είχαν μεγαλώσει αρκετά. Οι γονείς τους έτρεχαν ολιμερείς και τους έφεραν τροφή. Κάμπιες, μύγες, σπόρους, χόρτα για να τα χορτάσουν. Όλα τα παιδιά χόρτεναν, εκτός από το πιο μεγάλο με τα σκούρα φτερά. «Γιατί δεν χορταίνει τούτο το παιδί?», ρωτούσε ο μπαμπάς ο τρυποφράχτης. «Γιατί είναι το κουκάκι, το κουκάκι», γέλασε ο ήλιος από ψηλά. «Γιατί είναι το κουκάκι, το κουκάκι», τίναξε και το πεύκο τις βελόνες του. Σε 6 εβδομάδες το κουκάκι είχε τόσο πολύ μεγαλώσει που δεν χωρούσε καλά-καλά μέσα στη φωλιά. Και τα 5 άλλα μικρά τρυποφραχτάκια δεν πρόφτυναν να χορτάσουν τα καημένα. Το κουκάκι έπαιρνε πρώτο και καλύτερο το φαγητό από το στόμα των γονιών του και άφηνε τα μικρά να το κοιτάζουν με ανοιχτά τα ράμφη τους και νηστικά. «Γιατί δεν χορταίνουν τα μικρά?», ρώτησε ο τρυποφράχτης τη γυναίκα του. Ο ήλιος γέλασε δυνατά. Το πεύκο γέλασε ακόμα πιο δυνατά. Και τα άλλα πουλιά στο δάσος γέλασαν κι αυτά. «Φταίει το κουκάκι, το κουκάκι, το κουκάκι», είπαν τότε όλα μαζί. Και ο ήλιος και το πεύκο και τα άλλα πουλιά. Όταν πέρασαν λίγες ημέρες ακόμα, τα πουλάκια άρχισαν να μαθαίνουν να πετάνε. Ο μπαμπάς ο τρυποφράχτης πετούσε από δεξιά και η μαμά η τρυποφράχτησα πετούσε από αριστερά και στη μέση τα 6 παιδιά τους και άρχιζε έτσι το μάθημα της πτήσης. Όμως μόνο το κουκάκι πέταξε αμέσως. Ήταν το πιο μεγάλο. «Κοίτα τι γρήγορα έμαθε να πετάει το κουκάκι», φώναξε ο ήλιος. «Αλήθεια, αλήθεια», είπαν και τα άλλα πουλάκια. «Το κουκάκι έμαθε πολύ γρήγορα να πετάει». «Ναι, αλήθεια», είπε το πεύκο και χαμήλωσε λίγο την κορυφή του για να δει καλύτερα. Είναι νύχτα. Στο φεγγαρόφωτο γυαλίζει μια καλοχτισμένη φωλιά. Πάνω στο μεγάλο κλαρί του καταπράσινου πεύκου. Οι δύο κοκκινοπί τρυποφράχτες κοιμούνται βαθιά τούτη τη νύχτα, καθώς και τα 5 από τα παιδιά τους. Μόνο το ένα, το μεγαλύτερο παιδί, το μαυριδερό, δεν κοιμάται.
πάει στην πόρτα της φωλιάς, πηδώντας στα κοντά κίτρινα ποδαράκια του, σηκώνει λίγο το κεφάλι του, κοιτάζει λίγο το φεγγάρι και απλώνει τα φτερά του και πετάει μέσα στη νύχτα μακριά από τη φωλιά. Κανείς δεν το είδε. Μόνο το φεγγάρι το είδε. Είδε τον κούκο, το πουλί που μεγάλωσαν οι τρυποφράχτες, να φεύγει από τη φωλιά τους. Και όταν βγήκε ο ήλιος την άλλη μέρα το πρωί, οι δύο τρυποφράχτες άνοιξαν τα ματάκια τους και κοιτάχτηκαν με μεγάλη έκπληξη. Με την ίδια έκπληξη κοιτάχτηκαν και τα άλλα 5 τρυποφραχτάκια και σήκωσαν όλα μαζί τις στρογγυλές τους ουρίτσες πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και ανοιγοκλίνοντας τα κοντά τους ράμφη, ρωτούσαν: «Γιατί, γιατί, γιατί?» Το πεύκο άκουσε τη φασαρία και τίναξε δυνατά τις βελόνες του. «Γιατί είναι κούκος, γιατί είναι κούκος?» «Γι' αυτό έφυγε. Ο κούκος ζει μόνος. Ο κούκος ζει μόνος», είπε και ο ήλιος και έστειλε τις ακτίνες του στη φωλιά των τρυποφράχτιδων. «Ο κούκος ζει μόνος», είπαν και τα άλλα πουλιά. Τότε οι δύο τρυποφράχτες πήραν τα 5 παιδιά τους και πέταξαν όλοι μαζί για να βρουν τροφή. «Είναι κούκος», είπαν και αυτοί. «Ο κούκος ζει μόνος. Τώρα πια μεγάλωσε, δεν πειράζει». Ο ήλιος μάζεψε αργά τις ακτίνες του καθώς ερχόταν το βράδυ. Την ώρα εκείνη οι τρυποφράχτες γύρισαν πίσω χορτάτη στη φωλίτσα τους. «Κουκου, κουκου», ακούστηκε από μακριά το τραγούδι του κούκου.